Κυρίε και κύριοι φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου του 2024. Χθε έκανα λάθο, είπα 5η. 7, είναι 8 ή 8. Είναι από τα λάθη που γίνονται μερικέ φορέ, επειδή έχουμε και διάσπαση με τόσα πολλά πράγματα που ασχολούμαστε. Ε, απόψε, σήμερα είναι η 7 ειναι 8 8 ειναι απο τα λαθη που γινονται μερικε φορε επειδη εχουμε και διασπαση με τοσα πολλα πραγματα που ασχολουμαστε αποψε σημερα ειναι η μερα τη ελληνική γλώσσα και του Διονυσίου Σολομού, του εθνικού μα ποιητή. Εγώ θα ήθελα να αφιερώσουμε την εκπομπή και τη μέρα στους ανθρώπους που ενώ ζουν εκτός Ελλάδας χωρίς τη μέρημνα του ελληνικού κράτους συνεχίζουν να μιλούν την ελληνική γλώσσα. Και αναφέρομαι στους ελληνόφωνους του πόντου. Για όσους δεν γνωρίζουν υπάρχουν βασικά τρεις περιοχές. Δύο περιοχές που ομιλείται ακόμα η ελληνική γλώσσα αυτή η γλώσσα που είναι κοντά στην Ομερική Και δεν είναι διάλεκτος, γλώσσα είναι. Είναι η ελληνική γλώσσα που είναι κοντά επειδή έμεινε αποκομμένη από τον εθνικό κορμό και από τα κόλπα που κάναμε εδώ για να καταστρέψουμε τη γλώσσα, διατηρεί αρχαϊκά στοιχεία απίστευτα. Υπάρχουν λοιπόν δύο, βασικά δύο περιοχές. Η μία περιοχή είναι η περιοχή του Όθεος, που στη συνέχεια κατατμήθηκε από το τουρκικό κράτος και έχουμε λίγα χωριά στο νόθι, δυο-τρία, πάρα περίπου 50 χωριά στο Κατοχώρι στην Τζάικαρα, 5 χωριά στα Σούρμενα, αυτή είναι η μία περιοχή, η άλλη περιοχή είναι η Τόνια, η αρχαία Θωανία και αυτή στο νομό σας έχω έκπληξη γι' αυτό, αλλά είναι σε επόμενη φάση. Και εκεί είναι περίπου 7 χωριά που μιλούν ακόμα τα ποντιακά. Ιδίωμα Τόνιας, που είναι πιο κοντά στο Ιδίωμα Τραπεζούντας, και Ιδίωμα Όθεος, που εκεί υπάρχει ο τσιτακισμός. Δηλαδή, ε, το και το λένε τσε, όπως περίπου στην ε, Κρήτη. Και υπάρχει και μια άλλη περιοχή, η περιοχή της Ματσούκας, κοντά στην, στα τρία μοναστήρια, Παναγία Σουμελάγιος, Γεώργιος Περιστεριότητας και Άγιος Ιωάννης Βαζελώνας, που εκεί σε ορισμένα χωριά με, μετεγκαταστάθηκαν. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών στα εκενοθέντα από τους Έλληνες χριστιανούς χωριά, είτε ελληνόφωνοι, Έλληνες μουσουλμάνοι ας πούμε, από τα που, που μιλούν ελληνικά, γιατί υπάρχουν και Έλληνες μουσουλμάνοι που δεν μιλούν ελληνικά, από την περιοχή του Όφεως είτε από την περιοχή της, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα είναι πάνω από 100.000 οι ομιλούντες στην τραπεζούντα, αρκετά πάνω, και ανυπολόγιστος αριθμό είναι και εκτός, γιατί υπάρχουν χωριά, κάποια στιγμή το τουρκικό κράτος άρχισε να ξυλώνει ορισμένα χωριά, τους θεωρούσε απειλή, πολιτισμικού χαρακτήρα απειλή, και μερικού υπό τον φόβο λέει των κατολιστήσεων τους πήρε, του έστειλε είτε στο Βαν, είτε στο Ερζιγκιάν, είτε στην Αλεξανδρέτα, στην Αντιόχεια, είτε στην Κύπρο, είτε στην Ήβρο, και έτσι έχουμε, στα κατεχόμενα εννοώ, και έτσι έχουμε και εκεί αρκετέ δεκάδε χιλιάδε. Έχουμε την εσωτερική μετανάστευση. Άρα αφιερώνουμε την ημέρα τη ελληνική γλώσσα σε αυτού που με κόπο κρατούν την ελληνική γλώσσα μέχρι σήμερα. Θα σα αναφέρω ένα παράδειγμα. Ε, από την, όταν πήγα στη Σμύρνη, ένα ε, ξεκίνησα να κάναμε κάθε Τρίτη γινόταν ένα διπλωματικό ταχυδρομείο. Δηλαδή, παίρναμε με το βουλοκαίρι τον φάκελο, το ταχυδρομείο, το πηγαίναμε στην Κωνσταντινούπολη, το παραδίδαμε στο Προξενείο και εκείνο μάζευε όλα τα, και τα έστελνε με ένα στην Αθήνα, ενιαίο. Το διπλωματικό σάκο, δηλαδή. Εκεί, λοιπόν, μου είπε ένας φίλος από το Προξενείο, Τώρα που θα πα, όταν έκανα το πρώτο ταχυδρομείο, τώρα που θα κατεβεί στο αεροδρόμιο τη Κωνσταντινούπολη και τα είναι εκεί κάποιο που μα μιλάει ποντιακά, λέει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν μπορούμε να σε εννοηθούμε καλά. Αδελφέ, αδελφέ, όλο αυτό λέει. Όντω, αστυνομικό. Κατέβηκα λοιπόν, τον βρήκα τον άνθρωπο αυτόν, ε, ήταν πολύ ανοιχτό, με πέρασε, εξυπηρετικό μίλησα ποντιακά, χάρηκε, με αγκάλιασε. Ήταν 1992, τότε που ήταν το βοσνιακό στα απάνω του. Εγώ φυσικά επιφυλακτικός να μην ανοιχτώ απέναντί του. Μου λέει κάποια στιγμή, μου λέει, εδώ λέει αυτή, και εννοώντα τους Τούρκους, Τούρκος αστυνομικό τώρα, αυτή λέει, στα δελτία ειδήσεων, τα τρία τέταρτα τα αφιερώνουν στου Βόσνιους που τους θεωρούν δικούς τους. Εσείς λέτε γιατί δεν λέτε τίποτα για μας. Γιατί δεν κάνετε τίποτα για μας. Δεν ε, σας είπα ότι ε, όφυλα να είμαι επιφυλακτικός. Ε, Κάποιος με το λέω δηλαδή τι θα περίμενες λέω από την Ελλάδα. Δεν θέλουμε λέει τίποτα υλικό. Εμείς λέει μπορέσαμε και επιδιώσαμε στίβοντας τις πέτρες εδώ. Στίβοντας τις πέτρες επιβιώσαμε και κρατήσαμε και τη γλώσσα μας. Εγώ λέω έχω τέσσερα παιδιά στην Κωνσταντινούπολη. Στο σπίτι απαγορεύεται να μιλάνε τουρκικά. Μιλάνε μόνο ελληνικά, μόνο ποντιακά. Ε, λέω αφού δεν θέλετε υλικό, λέτε, υλική βοήθεια, τι θέλετε. Θέλουμε λέει ψυχολογική υποστήριξη. Να νιώθουμε ότι κάποιο νοιάζεται για μα. Τέλο πάντων ο άνθρωπο να είναι καλά. Γνώρισα τον πατέρα του, γνώρισα την οικογένειά του. Καταπληκτικοί άνθρωποι, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο ο μόνος υπουργός στην Ελλάδα που έκανε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους έχει όνομα και επώνυμο. Ονομάζεται Θεόδωρος Πάγκαλας, ο αείμνηστος Θεόδωρος Πάγκαλος. Γι' αυτό, επειδή η δημόσια εικόνα του, η εμπλοκή στην υπόθεση ο Τσαλάν και διάφορα που έλεγε, δεν συνάδουν με αυτό που γνωρίζω, γι' αυτό τον στήριξα. Και όλοι οι Έλληνες, γιατί δεν έχει σε τι θα πει και Όλοι οι Έλληνε του χρωστάμε γιατί σε ορισμένα ζητήματα πραγματικά ε, έκανε αυτό που δεν έκανε ποτέ κανένα Έλληνα υπουργό Ιστορικών μετά την αποχώρηση των Ελλήνων, την ανταλλαγή των πληθυσμών από την περιοχή του Πόντου, αλλά και σε άλλα ζητήματα δεν θέλω να αναφερθώ. Άρα αφιερώνουμε τη μέρα μας σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί που ακόμα κρατούν αυτή τη φλόγα της ελληνικής γλώσσας μέσα σε ένα περιβάλλον εξόχως εχθρικό προς οτιδήποτε ελληνικό. Ο Μπακασέτας που ήρθε εδώ, αν κάποιος είναι φίλος με τον Μπακασέτα, μπορεί να το ρωτήσει και θα του πει πολλά πράγματα για αυτά που έζησε στην τραπεζούντα. Δεύτερη περιοχή που αφιερώνουμε τη μέρα, αυτή την ιερή μέρα για μένα, η γλώσσα, είναι η περιοχή της Κάτω Ιταλίας είτε την περιοχή της Απουλίας, την οποία την έχω επισκεφθεί, είτε της Καλαβρίας, είτε και κάποια και στη Σικελία κάποια μιλάνε. Και εκεί λοιπόν, τι να σας πω τώρα, εμεί εμείς έχουμε εκδώσει δύο οδηγούς εδώ. Ένας είναι κάτω Ιταλία, Μεγάλη Ελλάδα και ο άλλος είναι Σικελία. Ιστορική ταξιδιωτική οδηγία. Συγγραφέα είναι ο Ρομπέρτο Απρίλε. Ο Ρομπέρτο Απρίλε είναι γιο του Ρόκο Απρίλε, Ενό μεγάλου Ελληνιστή από το χωριό Καλημέρα. Ο Ρομπέρτο Απρίλη λοιπόν, ήταν στην Ελλάδα, τον γνώρισα, τον ε, ζήτησα να. γνώρισα και τον πατέρα του, φυσικά, όταν είχα πάει εκεί. Ε, έγραψε τα βιβλία. Ο άνθρωπο ε, είναι και αυτό ένα Ελληνιστή, τώρα δεν θέλω να πω Έλληνα, για να μην ε, δημιουργήσουμε και προβλήματα, αλλά είναι ένα Ελληνιστή κι αυτό και ε, 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 γράψαμε, κρατήσαμε λοιπόν. Τη δώσαμε και στους πολλούς Έλληνες την ιστορία της περιοχής και ταξίδεψα σε αυτά τα χωριά και εκεί έχω ε, εμπειρίες. Πήγα κάποια στιγμή στη Μπόβα Μαρίνα. Αυτή βρίσκεται στο Ρίγιο, στην Καλαβρία. Και ήταν μια, ένας κήπος με, με μουριές. Κάποιοι άνθρωποι ή ένα τραπέζι, κλασικά όπως βλέπουμε στα χωριά μας έτσι, παίζανε Νομίζω χαρτιά. Οι δύο πέσαν χαρτιά και οι άλλοι έβλεπαν. Ε πήγα, δεν μίλησα τίποτα, ε, εννοώ δεν φάνηκε ότι είμαι Έλληνας. Κάθισα λοιπόν, παρακολούθησα το παιχνίδι. Κάποια στιγμή ρωτάω ποιος κερδίζει. Μου λέει ο ένας, περίπου 65 χρονών, 70, λέει ετούτος. Λέω γιατί δεν το λέει αυτός και το λες εσύ. Έγκρι δεν, δεν ξέρει αυτός και άλλε περιπτώσει. Λε, μου απάντησε με τέτοια φυσικότητα και συνεννοήθηκα απολύτω όμω, χωρί ιδιαίτερη προσπάθεια και στην Απουλία και στο, ε, στην Καλαβρία. Επίση, να αφιερώσουμε την σημερινή μέρα σε όλου του Έλληνε του εξωτερικού, ιδίω σε αυτού που είναι δεύτερης και τρίτη γενιά που με κόπο, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς τη συνδρομή του ελληνικού κράτους κρατούν ζωντανή την ελληνική γλώσσα. Και αναφέρομαι στους Έλληνες της Ρωσίας και των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τη Κρυμαίας, της Μαριούπολης, που εκεί υπήρχε βοήθεια του ελληνικού κράτους, ξέρω και κάποιους δασκάλους, σε άλλες περιοχές δεν υπάρχει, τους Έλληνες των ΗΠΑ που εκεί θυμάμαι τον Τέλη Σαβάλα που, που, είπε σε μια συνέντευξη ότι μου είπε ο αστυνομικό στην Τουρκία. Στο σπίτι, λέει ο πατέρα, απαγόρευε με ράβδο να μιλούμε λέει αμερικάνικα, αγγλικά, μόνο ελληνικά. Αυτά λοιπόν για την ελληνική γλώσσα και να δούμε κάποια πράγματα για την ελληνική γλώσσα. Τι εστί, θα ήθελα να αφιερώσω δε την απόψη εκπομπή και σε ένα πρόσωπο. Την κυρία, την αείμνηστη Λίζα Μερτάνη, μου έχει γράψει μια σειρά από επιστολές Μεγάλη φιλόσοφος Ελληνίδα, έφυγε σε ηλικία 95-96 ετών, μου έχει γράψει μια σειρά από επιστολές για την ελληνική γλώσσα. Ε, αυτή ήταν ένας από τους πιο μορφωμένους Έλληνες του 20ου και του 21ου αιώνα. Να δούμε τι μας λέει ο ξενής ξενοφόντος από την Κύπρο. Γιατί και εκεί κρατιέται η γλώσσα, ιδιαίτερα στα χωριά κρατιέται, μια γλώσσα που είναι κοντά στην Ομυρική και κοντά και στην Ποντιακή. Ο αδερφός μου ήταν πήγε κάτω διοικητής σε μια μονάδα ε, και ήταν οι περισσότεροι ελληνοκυπροι οι παιδιά από την Κύπρο Έλληνες. Μου είπε ότι η γλώσσα ε, η Ποντιακή με την Κυπριακή, η ελληνική Ποντιακή με την ελληνική Κυπριακή έχει 70% συγγένεια. Ήρθε η ελληνική να γίνει γλώσσα όλων των λαών αυτή η φράση του Βολτέρου, επιφανούς Γάλλου διαφωτιστή του 18ου αιώνα, δεν είναι απλώς μια προσωπική του επιθυμία, αλλά μια πρωτοποριακή πρόταση προς την πολιτισμένη ανθρωπότητα, προκειμένου να αντέξουν στον χρόνο οι άφθαρτες αξίες και τα πανανθρώπινα ιδανικά. Η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα της ιατρικής, της φυσικής, των μαθηματικών, του συνόλου των επιστημών, του Ευαγγελίου της Συμνογραφίας των Πνευματικών Αγαθών, χάρη στα οποία κτίστηκε ο Οικουμενικός Πολιτισμός και απέκτησε νόημα η ανθρώπινη ύπαρξη. Πιστεύουμε βαθύτατα ότι στη συντελούμενη ζουγκλοποίηση της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνίας, η επιστροφή του παγκόσμιου πολιτισμού στο πνεύμα και τη γλώσσα των Ελλήνων προβάλλει ως μέγα ζητούμενο της εποχής μας. Ήρθε η ώρα σε συνάρτηση με την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κυπριακή και η Ελληνική Πολιτεία να δρομολογήσουν από κοινού τα αναγκαία διαβήματα, ώστε η Ελληνική να καθιερωθεί ως η επίσημη γλώσσα των Βρυξελών. Το όφελος για τον Ελληνισμό, την Ευρώπη αλλά και την παγκόσμια κοινότητα θα είναι σε μακροχρόνια βάση τεράστιο. Ας ακούσουμε την παρένεση του επιφανούς Ιταλού καθηγητή Φραγκίσκου Λιγκόρα, Προέδρου της Διεθνούς Ακαδημίας για τη Διάδοση του Πολιτισμού, ο οποίος λέει «Έλληνες, μην, παραπι... μην παραμελείτε την ελληνική γλώσσα. Ένα από τα λίγα αγαθά που μας έχουν απομείνει και το οποίο αποτελεί το, δια... το διαβατήριό σας για τον παγκόσμιο πολιτισμό». Αν σκεφτείς και οι διετέλεσαν Υπουργοί Παιδείας εδώ, αγράμματα ανθρωπάρια και τι μας λέει καθηγητής Ιταλός ο Φραγκίσκος Λιγκόρα. αυτή οι ειδικοί μας κατέστρεψαν την ελληνική γλώσσα και οι ξένοι μας λένε προστατέψτε την. Είναι με πόνο ψυχής που διαπιστώνουμε ότι στην Κύπρο εμφανίζονται φαινόμενα αλωτρίωσης της ελληνικής με την λεξιπενία τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στην κοινωνία να διονγκούται με τα Greek English αλλά και τα κυπριλέζικα να καθίστανται αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας. Στέλνουμε ισχυρό μήνυμα προς όλους, πολίτες, πολιτικούς και πολιτιακούς αξιωματούχους, ότι έχουν ιερό χρέος να συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαφύλαξη και διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Με την ευκαιρία της 9 η Φεβρουαρίου, Παγκόσμια ημέρα της γλώσσας, καλούμε την Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας να προωθήσει τα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου η αρχαία ελληνική γραμματεία να ξαναπάρει τη θέση που της αξίζει μέσα στη σημερινή κοινωνία της παγκοσμιοποιούμενης σύγχυσης, της κοινωνικής παρακμής και του πολιτισμικού υποσυτισμού. Ας προβληματιστούμε βαθύτερα γιατί οι Γάλλοι, οι Ρώσοι, οι Βέλγοι και πολλοί άλλοι προηγμένοι λαοί εντάσσουν και αναβαθμίζουν την ελληνική στα προγράμματα σπουδών τους, τόσο στα δημοτικά κελίκια όσο και στα πανεπιστήμια. Εμείς, ως τυχερο... τυχεροί κληρονόμοι της ελληνικής, έχουμε υπέρτατο χρέος να την θωρακίζουμε συνεχώς, υπενθυμίζον... υπενθυμίζοντας ότι η γλώσσα μας είναι το είναι μας και η ψυχή μας. Τέλος, ας μην μας διαφεύγει ούτε δευτερόλεπτο ότι η ελληνική γλώσσα ως θεμελιωτής του οικομενικού πολιτισμού δίδει ουσιαστικό νόημα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Ο ξενής ξενοφόντας, ξενοφόντος είναι δημοσιογράφος και πρόεδρος του Ιδρύματος Πολιτισμού, Ελληνικού Πολιτισμού της Κύπρου. Τώρα, την ίδια μέρα, για την ίδια μέρα η κυρία Άννα Κερόση έχει γράψει ένα κείμενο, δημοσιεύτηκε στο Liberal, που αναφέρεται στον Διονύσιο Σολομό. Του χρωστάμε τεράστια φυσιογνωμία, αυτός που ζωντάνεψε την ελληνική γλώσσα σε μαύρους καιρού, σκοτεινού καιρού, τη χρονιά που δολοφονήθηκε ο Ρήγας Φεραίος από τους Τούρκους και το άψυχο κορμί του πετάχτηκε στο Δούναβι, γεννήθηκε ο Διονύσιος Σολωμός, 8 Απριλίου του 1798 και πέθανε σαν σήμερα τις 9 Φεβρουαρίου 1857. Αυτός ο μέγιστος ποιητή που η στίχη του είναι η ομορφιά, είναι η νοσταλγία, είναι η ανδρεία, η τιμή και ο θάνατος. Είναι η λάμψη, η ελευθερία και η αλήθεια όλη. Αλήθεια, πόσο υπερήφανο θα ήταν ο Ρήγα που μετά τα δίκαια του ανθρώπου που έγραψε τον ακολούθησε ο Σολωμός με τον ύμνον εις την ελευθερία. Σήμερα, 9 Φεβρουαρίου, η μέρα μνήμης για τον εθνικό μας ποιητή λόγω της ημέρας του θανάτου και παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας επαναφέρουμε στις σκέψεις μας, στη σκέψη μας τον άριστο τεχνίτη του λόγου που θεωρείται αυθεντία. Γιατί όμως αυτός, τόσοι ποιητές πέρασαν από την Ελλάδα αναρωτιούνται ψιθυριστά οι νεότερες γενές. Γιατί αυτός, για παράδειγμα και όχι ο Σεφέρης που είναι και πιο σύγχρονος, καταρχάς Σπανιότατα συμβαίνει να γεννιέται μια γλώσσα, να αργοπεθαίνει και ύστερα να αναγεννιέται και η ελληνική αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η γλώσσα του Ομήρου που πάλεψε σφόδρα στο πέρασμα των αιώνων με αποκορύφωμα τις ιδεολογικές μάχες με τους καθολικούς του Μεσαίωνα και ύστερα με τους Οθωμανούς, κατάφερε να επιβιώσει. Σήμερα, όταν μιλούμε για ποίηση, την ύψιστη δηλαδή τέχνη του λόγου, βάζομαι δίπλα στον, ασχ... στον και τον Ισίωδο, ευκόλως και συνειδητά το όνομα του Σολομού. Γιατί ο Σολομός στέκεται αντάξια δίπλα τους, ως μία βουνοκορφή από το έβερες της ποιήσης. Είναι αυτός που κατάφερε να αναστήσει τη γλώσσα, να αναστήσει την Ελλάδα, καθώς η μοίρα του ήταν να γεννηθεί στην υψηλότερη ώρα της πολιτικής μας ιστορίας, και να πλάσει στίχου, σώζοντα το μύθο τη Ελληνική Επανάσταση, να εκφράσει το βαθύτερο νόημα και την ουσία τη, διαδίδοντα στην οικουμενή τα γεγονότα τη εξόδου του Μεσολογίου, όπω έκανε ο Ντελακροά με τη Γαλλική Επανάσταση και τον πίνακα Η ελευθερία οδηγεί το λαό. Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερο από τούτο το αλωνάκι. Με χίλιε βρύσες χύνεται με χίλιες γλώσσες κρένει. Όποιος πεθαίνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει. Γράφει για τα γεγονότα στο Μεσολόγγι, στο ποίημα ελεύθεροι πολιορκημένοι. Έτσι είμαστε και εμείς σήμερα οι Έλληνες. Ελεύθεροι πολιορκημένοι είμαστε, θα δω, σας πω παρακάτω. Η ποίηση του Σολομού είναι πολιτική. Η γραφή του έχει πειθαρχία. Στη γραμμή του κυριαρχεί ο τρόμος και ο σεβασμός η ομορφιά της φύσης και ο ρυθμός της ζωής. Η έννοια της ελευθερίας και της γλώσσας καθίσταται προς πρωταρχικό ζητούμενό του. Ποιοι είμαστε εμείς να τον αμφισβητήσουμε. Η Ελλάδα περιμένει τον δάντη της, του είπε κάπου στα τέλη του 1822 ο Σπυρίδων Τρικούπης και ο ποιητής εμπνεύστηκε και έσπευσε να γράψει τον ύμνο στην ελευθερία. Η ψυχή μου αγαλιάζει πως ο κόρφος καθεμιάς γλυκοβίζας το ετοιμάζει γάλα ανδρείας και ελευθεριάς. μέσα στα χόρτα τα λουλούδια το ποτήρι δεν βαστό. Φιλελεύθερα τραγούδια σαν τον πίνδαρο εκφωνώ. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά. Ακούστε. Καταρχάς πιστεύω ότι και δεν αδικό ούτε καταστάσεις, ούτε πρόσωπα, ούτε φορείς ότι η πατρίδα μας περνά μια βαθύτατη κρίση. Βρίσκεται σε βαθύτατη παρακμή. Παρακμή πολιτική, κοιτάξτε εδώ όλα τα αγράμματα μην τους χαρακτηρίσω, είναι στη Βουλή. Αγράμματα ανθρωπάρια, ξέρω πολλούς. Αγράμματα ανθρωπάρια. Πολιτική λοιπόν. Άλλωστε δεν χρειάζεται να το αποδείξω κιόλας. Μια χώρα υπερχρεωμένη με 400 δισεκατομμύρια διαβάζω ότι θα χρειαστούν μέχρι το 2030 που είμαστε υποπροστασία 120 δισεκατομμύρια δολάρι, ε, ευρώ τοκοχρεωλήσια. Κάνουμε ρόζι συνεφάκι και είμαστε απάνω. Οι ήτες οι πολιτικές στον περίγυρό μας Έρχεται η μία μετά την άλλη. Από τα Σκόπια, από την Αλβανία, από τη Λιβύη, από την Τουρκία και ποιο ξέρει από πού αλλού. Η ύπεθρο τελειώνει, την τελείωσαν οι άριστοι και το επιτερικό κράτο. Τι έχει να πει ότι έχουν εξοντώσει τα χωριά, Είχαν κάνει κάποια στιγμή μια διοικητική μεταρρύθμιση. Τον Καποδίστρια. Πάει στο διάλογο, είχαμε ένα δήμο και γύρω-γύρω 5-6-7 χωριά πήγαν, έκαναν τον Καλικράτη και κατέστρεψαν τι κοινότητε. Και με τον Καποδίστρια τι αποτελείωσαν με... και ιστορικού Δήμου διέλυσαν. Και έτσι διαλύθηκε, επιτάθηκε η διάλυση τη υπή... Της υπέθρου. Έχουμε το δημογραφικό. Ποιο φταίει, κανένα δεν φταίει. Μόνο ο... Να... θέλω να είμαι δίκαιο. Μόνο ο Κώστα ο Καραμαλή, αν δείτε το βιβλίο του Λαβρέντζου, έχει τι καμπύλε. Η μοναδική περίπτωση που σταμάτησε να κατεβαίνει οι δείκτε γεννήσεω. Και ανέβηκαν, ήταν με τον καραμπάλι που είχε δώσει κίνητρα στου τρίτεχνου, στου δημοσίου υπαλλήλου, στου καθηγητέ. κάνε τρίτο παιδί να πα όπου θε μετάθεση για παράδειγμα. Και κάποια οικονομικά κίνητρα. Πάν και αυτά. Τα πήραν πίσω για να τρώνε με 10 μασέλε και με 10 κουτάλε. Η γνωστή πολιτική και η κολλητή του. Παιδεία. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα με, τα, με του εφήβου να χτυπάνε κορίτσια, να να, 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 βασανίζουν άλλα κορίτσια, αγόρια, άλλα τι είναι αυτό το πράγμα, Δεν φταίει κανένα και την Υπουργό Πολιτισμού Παιδεία που είχαμε τέσσερα χρόνια την αναβαθμίσαμε, την κάναμε πρώτη τάξη Υπουργό. Γιατί, για τι καταστροφέ που έκανε στην παιδεία, Ποιο φταίει για όλα αυτά, Δεν φταίει κανένα. Τι να πούμε τώρα, Τη γεωργία, κοιτάξτε τι γίνεται. Τι να πούμε για την ελευθερία, για, την, για τη δημοσιογραφία. Ξέρετε, σήμερα είναι αυτή η μέρα, Άγια μέρα για μένα. Για λόγους τώρα που δεν ήμουνα σήμερα σε ένα νοσοκομείο υποχρεώθηκα να σε μια αίθουσα εκεί πέρα με κάποιον ασθενή και είδα τηλεόραση υποχρεωτικά πρωινό. Ντράπηκα που είμαι Έλληνες που κατοικώ σε αυτή τη χώρα. Πάω στο εξωτερικό και πολλές φορές προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται από τις εκπομπές. Είτε τις πρωινές, είτε τις γυριακάτικες, είτε τις βραδινές και στο Κουρδιστάν που πήγαινα πάντα προσπαθώ να δω τι γίνεται. Τέτοια κατάντια δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει. Ό,τι πιο χαζό, ηλίθιο, ανούσιο, ανήθικο, το χώνουν στα πρωινά. Μα δεν έχετε να, βρε... να κάνετε κάτι. κάτι, να δείξετε κάτι. Γιατί δεν μιλήσατε σήμερα για τον Σολωμό, γιατί δεν μιλήσατε για την ελληνική γλώσσα. Μα πού να μιλήσουν αυτά τα γράμματα, ε, αμπ... πάλι σας σέβομαι σε γι' αυτό, έχουν... ε, μου έρχονται, που τα βάζουν στη τηλεοράση τα πρωινά αυτά τα πρωινάδικα, όλη μέρα να μαγειρεύουν. Μα συγγνώμη, αυτό δεν καταλαβαίνετε ότι είναι πρόκληση. Μαγειρεύεται κάποιο δεν έχει να φάει. Κάποιοι δεν έχουν να φάνε. Συνέχεια δείχνετε και φαγητά. Δεν σκέφτεστε ότι υπάρχουν οικογένειε που δεν έχουν να κάνουν αυτά που δείχνετε και ότι είναι πρόκληση. Και έρχονται ορισμένοι, λένε κάνε πες την πολιτική, κάντε κάτι, έρχονται και φίλοι, λάτε να κάνουμε κάτι. Ακούστε, θα διαβάσω ένα άρθρο του ε, Απόστολου Αποστολόπουλου, ο οποίο είναι ένα διανοητή, 80 χρόνια είναι ο άνθρωπο. 60 χρόνια κάνει δημοσιογραφία. Και τώρα υπάρχει ένα κατεστημένο το οποίο είναι στην ουσία ανίκητο. Δεν καταλαβαίνει, δεν θα τίποτα. Τα κόμματα και οι κυβερνήσει έρχονται και φεύγουν, το κατεστημένο είναι εκεί. Η λύση θα προέρθει όταν άνθρωποι αποφασισμένοι βασικά και μετά φωτισμένοι βρεθούν μαζί, αναλύσουν πώς και τι είναι αυτό το πράγμα, το πράγμα που κρατά εχμάλωτη την Ελλάδα και την σκοτώνει, σκοτώνει τη γλώσσα, τον πολιτισμό, την κοινωνία, ώρα ο νόμος που φέρανε, τις αρχές, τις αξίες, τις παραδόσεις, τα σκοτώνει. Τη γλώσσα μας, τη γλώσσα μας. Πέστε μου σας παρακαλώ, ποιος θα πάει να πει στην Κίνα τώρα, ελάτε ρε παιδιά, καταργήστε τα κόμματα, καταργήστε τις δασίες, τις υπογεγραμμένες, τις αντίστοιχες στην Κίνα, να κάνουμε πιο εύκολη τη γλώσσα. Ποιος θα τολμήσει να το κάνει αυτό. Ποιο άνθρωπος που σέβεται τη χώρα του, ε, το κάναμε εμείς. Διαβάζω ότι η εβραϊκή γλώσσα ήταν στην ουσία νεκρή και την ανέστησαν, όχι να τη σκοτώσουν όπως γίνεται εδώ και βρέθηκε εδώ γυναίκα πολιτικός να πει να κάνουμε τα αγγλικά επίσημη γλώσσα της Ελλάδας. Άρα για όσους λέτε μπε στην πολιτική ή ελάτε να με κάποιοι φίλοι που μου λέτε να μαζευτούμε να κάνουμε κάτι, ακούστε αυτές οι ομάδες της διαμαρτυρίας και τα λοιπά είναι ένα θνησιγενές εγχείρημα. Και πραγματικά εγώ δεν έχω καμία διάθεση να πηδήξω από τον έκτο στο κενό. Αν αντιληφθώ ότι αυτή η κοινωνία θέλει να επιβιώσει, θέλει, το κράτος θέλει να επιβιώσει, το έθνος θέλει να επιβιώσει και κάποιοι άνθρωποι που έχουν αντιληφθεί την απειλή, έχουν αναλύσει το σύστημα, προσπαθώ και εγώ να το αναλύσω, ότι αν μαζευτούν και πούμε παιδιά πάμε να το νικήσουμε, τότε ναι, να πάμε να θυσιαστούμε, αλλά όχι να κάνουμε και βουτιά στο κενό. Εντάξει, πάμε να δούμε τώρα. Η ακροδεξιά ακίνδυνη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στην Ελλάδα η ακροδεξιά δεν υπήρξε κίνδυνο για τη δημοκρατία. Εκτό αν θεωρούμε ακροδεξιά τη Χούντα, δηλαδή του προδότε τη Κύπρου, με το γελίο θέαμα του Ιωαννίδη να κραυγάζει ότι τον πρόδωσαν οι Αμερικάνοι. Θα ήταν για γέλια αν δεν έτρεχαν ακόμα τόσα δάκρυα. Τρέχουν δάκρυα, και εσεί φίλοι μα στην Κύπρο που μα ακούτε να είστε σίγουροι. Υπάρχουν Έλληνε που δακρίζουν ακόμα και τώρα για την Κύπρο και για τις ευθύνε αυτού του κράτους εδώ. Τώρα πάντως κίνδυνο στην Αθήνα δεν υπάρχει από την ακροδεξιά ένωμη. Αλλά ούτε στην Ευρώπη, ούτε και στην Αμερική με τον Τραμπ. Κίνδυνος από ακροδεξιά υπήρχε επειδή η αριστερά ήταν ισχυρή και οι αστικές ελίτ ήταν ακόμα σχετικώ αδύναμες. Τώρα δεν υπάρχουν ηγέτες του κακού σε εισαγωγικά, ούτε του καλού. Που να απειλούν την καθεστική ατάξη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι κυρίαρχε ελίτ στη Δύση διαθέτουν τι πολιτικέ, τον σχεδιασμό και τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν κάθε κίνδυνο ανατροπή του από ομόεμε εσωτερικέ δυνάμει. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ, μαζί και ο Τραμπ, κυβερνάει το αστικοδημοκρατικό κατεστημένο τυπικό στη συμπεριφορά του. Πρώτον. Φρασίδιλο όταν τα βρίσκει σκούρα εξαιτία των δικών του πράξεων και λαθών. Δεύτερον, φιλάργερο, όπω το περιέγραψε ο Μολιέρο, όταν ήταν ακόμα νεογέννητο μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Τρίτον, αμήλικτο, όταν κάποιοι από τον κύκλο του διεκδικούν αυτονομία, για παράδειγμα ο Τραμπ, και διάφοροι άλλοι μικρού μεγέθου που καταφέρουν να αποσπαστούν, συνήθω προσωρινά, οπότε το σύστημα του ξεζομίζει σε μία-δύο χρήσει και μετά πάνε το πολύ για ανακύκλωση η Ιταλική πολιτική σκηνή προσφέρει πλούσιο θέαμα σχετικός με το θέμα. Το ακροδεξιό φάντασμα. Όχι μόνο η ακροδεξιά αλλά κάθε πρόταση που οδηγεί στην εξουσία είτε προεγκρίνεται στο παρασκήνιο είτε εξαφανίζεται από προσώπου γης. Η πιο γνωστή και ανώδυνη, και ανώδυνη μέθοδος προεπιλογής είναι τα ελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης από υπερπλούσιους ιδιοκτήτες ανεξέλεγκτους. Τώρα το κανονικό δημοκρατικό, σε εισαγωγικά αστικό κατεστημένο, έχει τα εργαλεία να πνίξει το κοτόπουλο πριν προλάβει να κακαρίσει. Η Λεπέν, για παράδειγμα, γύρισε την, πλάσ, την πλάτη στον όντω ακροδεξιό πατέρα της για να μπει στο σαλόνι τον καθώς πρέπει. Εμένα μου λες. Άλλαξαν οι καιροί και η μη επίσημος υποψήφιος για την προσοχική προεδρία δεν θα είναι η καλή νοικοχειρά Μαρή Λεπέν, αλλά αν αποδεχθεί άξιος, ο κομψός νέος ονόματι Γκαμπριέλ Ατάλ, άρτη διοριστής ως πρωθυπουργός. Διοριστής. Επιπλέον, ο η σύντροφός του διορίστηκε υπουργός εξωτερικών παραβιάζοντας στοιχειώδη διαστικό κανόνα ότι δεν επιτρέπεται η, η οικογενειοκρατία. Καλά, εμείς αυτόν τον έχουμε κανόνα ότι επι, επιβάλλεται στην Ελλάδα η οικογενειοκρατία. 38 παράδειγμα ότι και η Γαλλία υποκύπτει σε ξένες επιταγές. Ο Ατάλ πρωθυπουργός, ο πρώτος ο πρώην άντρας γυναίκα, τι δεν ξέρω ποιος παίζει τον άντρα, ποιος παίζει τον γυναίκα εκεί. Σε ξένες επιταγές, σου λέει, τους, τους φόρεσαν τους Γάλλους. Τη Γαλλία του Ντεγκόλ έχει τέτοια κατάντια. Οι ξένοι να διορίζουν. Ωστόσο το Παρίσι δεν χρειάζεται να προστρέξει στους Αγγλοσάξονες για να βρει κυβερνήτη έχει δικό του αυθεντικά γαλλικό για να κρατήσει τουλάχιστον το στυλ έστω σε στυλ decadence ελληνιστή της παρακμής. Όποιοι δεν έχουν προεγκριθεί αντιμετωπίζουν επι, επιθέσεις ως επικίνδυνοι φασίστες από ανόητους ή πληρωμένου κονδυλοφόρους. Στην Ιταλία τον Σαλβίνη και τη Μελώνη αυτή πέρασε τις εξετάσεις εκείνος έμεινε μεταξεταστέως. Στην Ολλανδία, ο δεν θυμάμαι πώς το λένε, αθόρυβος όσο και ακίνδυνος όλοι καλά παιδιά ο Κασιδιάρης στη φυλακή με το σκεπτικό ότι άμα δεν κάνεις ο ίδιος τη δουλειά κάτι θα στραβώσει ο καθένας ανάλογα με τη διαφθορά του τις συνθήκες και τις γνωριμίες κανείς δεν κάνει τον κόπο να αναφέρει τι ακριβώς πιστεύει το γερμανικό ΕΕΒΔ ώστε να συγκεντρώνει τόσα εχθρικά πειρά σου λέει αυτός είναι απειλή βαράτε τον να το ξεδοντιάσετε ο μόνο πραγματικό κίνδυνο είναι ο Τραμπ. Όχι ότι κινδυνεύει η δημοκρατία. Κινδυνεύει όμω η εξουσία των σημερινών στην εξουσία. Και θα δώσουν λησαλέα μάχη να την κρατήσουν. Γιατί εκτείνεται από την Ελλάδα ω τα σύνορα τη Κίνα είναι πολλά τα λεφτά και πολύτιμη εξουσία που θα τα φέρνει κάθε μέρα στο σπίτι. Τι είναι ο Τραμπ, παιδί στις κορυφές του συστήματος που είδε ότι έτσι όπως γίνεται δεν πάει άλλο και θέλει να αλλάξει τα πάντα για να μείνουν τα ίδια. Σωτήρα του συστήματο ο Τραμπ θα δείξει. Οι καρέκλε τραμπαλίζουν, οι βιτρίνε τραγίζουν, το οικοδόμημα γέρνει. Αρκετοί μιλάνε για πόλεμο, για τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Το πρόβλημα, έλεγε φίλο, είναι ότι η Δύση δεν ξέρει να χάνει. Δεν ξέρει τι να κάνει όταν χάνει την ιδιότητα τη μοναδική υπερδύναμη, αλλά και οι απέναντι δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώ να κερδίσουν μια γενική καταστροφή. Ιστερόγραφο. Το ανέκδοτο λέει ότι ο δημοσιογράφος περνάει τη μισή ζωή του γράφοντας για πράγματα που δεν ξέρει ούτε καταλαβαίνει. Και το δεύτερο μισό της ζωής του αποσωπώντα πράγματα που ξέρει και καταλαβαίνει. Ταιριάζει στη συνάντηση του Πούτιν με τον δημοσιογράφο Κάλστον, αυτόν τον Αμερικανό, Τάκερ Κάλστον. Η προδιαφήμιση που έγινε στον Κάλστον, ακόμα και με απειλέ, με κάνει να πιστεύω ότι κάτι σημαντικό υπόθηκε αλλά όχι για τα δικά μας αυτιά. Είπαν μεταξύ τους να τα πάει, να τα μεταφέρει. Λοιπόν, αυτά ως το πρώτο μας θέμα. Γιατί σήμερα όλα τα προγράμματα των ελληνικών καναλιών δεν είναι αφιερωμένα στην ελληνική γλώσσα. Άμα ψάξετε να βρείτε την απάντηση, θα βρούμε, αν ψάξουμε, θα βρούμε και την απάντηση της παρακμής της χώρας. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Κυπριακό. Μπαίνουμε σε δύσκολα μονοπάτια με το Κυπριακό. Θα μου πείτε τι πιο δύσκολο. Τι πιο δύσκολο. Ήδη μισό αιώνα, 50 χρόνια. Αλήθεια. Ποιος το περίμενε. Η Ελλάδα. Που είναι υπεύθυνη. Βασικός υπεύθυνο για το διαμερισμό του νησιού. Έχει σημασία που σου κυβερνούσε τότε. Άλλωστε και η πολιτική μετά δεύτερο Ατήλο, αυτοί χάσαν 30% του νησιού. Ποιο θα το περίμενε η Ελλάδα με τις ευθύνε που έχει αντί να κάνει μια στρατηγική διεξόδου για το Κυπριακό τα 50 χρόνια να δέσει τα μόνη της να βάλει χειροπέδες στα χέρια της να θυμωθεί για το Κυπριακό με την Μα το είπε και ο Φιντάν προχθέ. Αποφασίσαμε να βάλουμε το Κυπριακό, μην το αγγίξουμε τώρα. Μετά μου λέτε γιατί λέω αρνητικά πράγματα. Τι, τι θέλετε να πω δηλαδή. Χαχαχά, χουχουχού και νεφάκια. <σκλειά> να δείτε τι λέει ο μαύρος εδώ, δεν τα ξέρα. Πώς βάλαμε τη θηλιά μόλι μας πάλι στο Κυπριακό, μετά την εισβολή. Πριν από 10 χρόνια, για την ακρίβεια, την 3η 11 Φεβρουαρίου 2014, ήταν δια της προσωπικής επιφυτήσεως της τότε Υπουργού Εξωτερικών, τον είπα και στο Κυπριακό αναμειχθήσας Βικτόριας Νούλαν, ο τότε πρόεδρος Αναστασιάδης, Προσέφερε στον εμπλουτιζόμενο θέτα-θέτα από το 1977 τουρκικό και τον συ, των συνομιλίων την ισοκυριαρχία, την κυριαρχική ισότητα δηλαδή. Επιπρόσθετος υποτρο, υποτροπιασμός της ούτω καλούμενης πολιτικής ισότητας δηλαδή το 18% να είναι ίσο με το 82% που είχαν τις επώσεις από το 1989 οι Τούρκοι. Όλα αυτά στις συνομιλίε μας πιάνουν για κότσους αν δεν καταλάβατε. Μας πιάνουν για ηλίθιους... Αρπάζουν σε κάθε συνομιλία και το και κεκτημένο. Έκτοτε η ισοκυριαρχία του 2014 αποτέλεσε χρήσιμο εφαλτήριο για την απέτηση των Τούρκων κατακτητών περί κυριαρχική ισότητα και ίσου διεθνού καθεστώτο του ψευδοκράτου του. Είχε περιληφθεί, περιληφθεί στην τρίτη από τι 7 παραγράφου τη κοινή διακήρυξη Αναστασιάδη Έρογλου, 11 Φεβρουαρίου του 2014. Ορίζωσα ότι η κυριαρχία προέρχεται εξίσου από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Άκου, άκου τι υπέγραψε. Φυσικά είχαν συμπληρώσει ότι στην κοινή διακήρυξη οι διαπραγματεύσει βασίζονται στην αρχή ότι τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα. Αυτό δεν το δίνουν σημασία οι Τούρκοι. Μένουν μόνο στην κυριαρχική ισότητα. Εξίσου από η κυριαρχία προέρχεται εξίσου από Ελληνοκύπριου και Τουρκοκύπριου. Το ότι αυτό θα ισχύσει όταν συμφωνηθούν όλα, δεν το λαμβάνουν υπόψη του. Ισμάτιν. Διότι όπω ανέκαθεν συμβαίνει, οι κατακτητέ, αφού αποταμίευσαν το διαπραγματευ στο διαπραγματευτικό του τους, το θησαυροφυλάκιο ω δικό του και εκτιμένο την ισοκυριαρχία, την έκαναν βατήρα για τον επόμενο στόχο του. Και πέταξαν στον Σκουπιδοτενικέ τη ρήτρα του τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα. Δεν μα νοιάζει αυτό, πέταξε το. Δεν είναι μόνο, μόνο οι Τούρκοι είναι και η Βρετανοί. Ονομάζει Foreign Office με γιώτα του Όθεος, το φίλη, το Foreign φίδι του Άγγλους. Αυτός λοιπόν ο Irfan Siddiq είναι ο ύπατος αρμοστής Βρετανίας στην Κύπρο. <coughs> ο οποίος τις 4 Φεβρουαρίου του 2024 στην Καθημερινή της Κύπρου, συνεχίζει το παιχνίδι του και εκεί, είπε ότι πρέπει δεν παρεξέκνυνε ούτε χιλιοστό από την εφαλτηριοποίηση του κεκτημένου της ισοκυριαρχίας και είπε ότι η Κυπρός πρέπει να δώσει ορισμένα ανταλλάγματα στους... στο ψευδοκράτος και στην τουρκική πλευρά για να καθίσει στον τραπέζι των, των συνομιλιών. Προσέξτε. Μακοθράσος, Μα πετάξτε τον έξω τον καρδιό. Μην το τώρα. Γιατί τον διώξετε από εκεί. Λέει τον κάλεσαν για το του είπαν τη, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά του. Όμως λέει δεν είναι μόνον η του φόρε ηνόθεος. Είναι και εξημών των Ιθαγενών οι κορδακιζόμενοι στις αίτη εν Κύπρο ως ισχυρότερες κομματικές ηγεσίε του Δυσί και του Ακέλ, το δισακέλ το λεγόμενο. Ανφότερε ομού οι για πρώτη φορά από τον Χριστοδουλίδη στι τελευταίε εκλογέ. Μόλι την προπερασμένη εβδομάδα Στη συνολική πρόταση με τέσσερι άξονε για το Κυπριακό που έδωσε ο Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνο τον Χριστοδουλίδη, περιλαμβάνεται ονομαστικά και η κοινή διακήρυξη του 2014. Αυτό δηλαδή που επικαλούνται οι Τούρκοι, το έβαλε και ο Στεφάνο. Το πλεονέκτημα που λένε ότι απέκτησαν. Ισοκυριαρχία δηλαδή. Και λέει εκ περιτροπή προεδρία, πλαίσιο, το πλαίσιο κουτιέρα που δεν μπορεί να αμφισβητούνται άλλα κάρτ σημεία του, συμμετοχή των τουρκοκυπρίων στα θέματα φυσικού αερίου, μελλοντική όδευση του αγωγού στην Τουρκία, γραμμή του φόρε ενώθεως και ο Θεός να μας ελεήσει. Τέλος πάντων έχει πολλά, δεν μπορώ να κάνω, έχουμε φάει το χρόνο, δεν μπορώ να σας να τα πω άλλο, άσε να χωριέμαι κιόλα. Και υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα με την Ευρώπη, άλλες προδοσίες από εκεί. Είπαμε ότι στην, πρώτη, πρόσφατη άτυπη σύσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών ζήτησαν να καλέσουν τον Φιντάν και η Κύπρος είπε όχι. Σας πληροφορώ λοιπόν η Σουηδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες κτύπησαν την Κύπρο και προσπαθούν, στην, ε, ε, προσπαθούν να καλέσουν για τα 20 χρόνια από την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλέσουν τον Φιντάν. Θα σας αναφέρω το, το, το παρασκήνιο το διπλωματικό αύριο γιατί μου έχει φύγει ο χρόνος και δεν μπορώ να το... Λοιπόν πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου δήλωσε σήμερα Παρασκευή ότι διέταξε το στρατό να αναπτύξει ένα διπλό σχέδιο για την εκένωση των αμάχων από τη Ράφα στην Νότια Γάζα και για την ήττα των εναπομεινάντων μαχητών της Χαμάς και όλα αυτά τη στιγμή που αυξάνεται η διεθνή πίεση προ το Ισραήλ, σύμφωνα με το Reuters, να πούμε ότι οι Αμερικανικέ Υπηρεσίε Πληροφοριών θεωρούν ότι μόνο το 1 τρίτο των ενόπλων τη Χαμά έχει εξωτερικευθεί. Δηλαδή, άμα ήταν 30.000 ή 10.000 σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, τέθηκαν εκτό μάκη. Οι άλλοι 20 είναι εκεί. Άρα, είναι αδύνατο να επιτευθεί ο στόχο του πολέμου χωρί να εξοντώσουμε τη Χαμά και να αφήσουμε τέσσερα τάγματα τη Χαμά στη Ράφα. Και αυτό. Απαιτεί επίση οι άμαχοι να απομακρυνθούν από τι εμπόλεμε ζώνε. Επισημαίνει το γραφείο Νετανιάχου με δελτίο τύπου. Το Ισραήλ σήμερα εξαπέλυσε φωνική αεροπορική επιδρομή στη Ράφα, που είναι η τελευταία περιοχή που έχουν καταφύγει οι άνθρωποι ήταν ασφαλεί μέχρι τώρα. Παρά τι επικρίσει για την επίθεση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τι προειδοποιήσει ανθρωπιστικών οργανώσεων για το μεγάλο αριθμό νεκρών μεταξύ των Παλαιστινίων, εάν ο Ισραηλινό στρατό προωθεί στην πόλη η ανησυχία τη διεθνού κοινότητα σχετικά με την τύχη εκατοντάδων χιλιάδων εκτοπισμένων κατοίκων τη Γάζα που έχουν βρει καταφύγιο στη Ράφα έχει αυξηθεί από τότε που το Ισραήλ απείλησε να πραγματοποιήσει χερσαία επίθεση εναντίον τη πόλη στα σύνορα με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτο είπε, η, η είπε χθε ότι δεν θα στηρίξει καμία Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα χωρί να έχει ληφθεί υπόψη η δινή κατάσταση των αμάχων και ο Τζο Μπάιντεν περιέγραψε την απάντηση του Ισραήλ στι επιθέσει 7 Οκτωβρίου ω υπερβολική. Και ποιος ακούει, ε, Τζο. Για κίνδυνο καταστροφή στη Ράφα ειδοποίησαν σήμερα η ΙΠΑ, το Ισραήλ. Ο Λευκό Οίκο δήλωσε ότι δεν θα υποστηρίξει κανένα σχέδιο για μεγάλε στρατιωτικέ επιχειρήσει στη Ράφα και ο Υπουργό Εξωτερικών Μπλίνγκεν κατέστησε σαφή τι ανησυχίε των ΙΠΑ. Οποιαδήποτε μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα αυτή τη στιγμή, υπό αυτέ τι συνθήκε, με περισσότερου από ένα εκατομμύριο, πιθανόν περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνιου που αναζητούν καταφύγιο και βρήκαν καταφύγιο στη Ράφα χωρί τη δέωσα προσοχή για την ασφάλειά του, θα ήταν μια καταστροφή και δεν θα την υποστηρίξουμε, δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπο του Συμβουλίου Ασφαλεία του Λευκού Ο αναπληρωτή εκπρόσωπο του State Department, Vedat Patel, δήλωσε και αυτό. Δεν έχουμε δει ακόμα καμία απόδειξη σοβαρού σχεδιασμού μια τέτοια επιχείρηση. Και η διεξαγωγή μια τέτοια επιχείρηση τώρα, χωρί σχεδιασμό και χωρί σκέψη, σε μια περιοχή όπου έχουν καταφύγει ένα εκατομμύριο άνθρωποι, θα ήταν καταστροφή. Ο Βεντάτ Μπατέλη υπογράμισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα υποστήριζαν μια τέτοια κλίμακα επιχείρηση, η οποία ενέχει τον κίνδυνο σημαντικών απολειών μεταξύ των αμάχων και υπενθύμησε ότι το πέρασμα τη ΡΑΦΑ είναι ζωτική σημασία σημείο για τη μεταφορά ανθρωπιστική βοήθεια σε ολόκληρη τη λωρίδα τη Γάζα. Ο Μπλίνκεν που ολοκλήρωσε σήμερα την περίοδο στη Μέση Ανατολή και πέταξε να πάει να συναντηθεί με τον Γεραπετρίτη είπε ευθέως στον Ετανιάχο ότι η ΕΠΑ είναι αντίθετη με αυτή την επιχείρηση. Προέτρεψε δημόσια το Ισραήλ να λάβει υπόψη πρωτίστως του αμάχους στην, προετοιμασία μιας επιχείρησης στη Ράφα. Είπαμε ο Ετανιάχο τι είπε, βομβαρδίζεται η Ράφα είπαμε. Τώρα, στο Κάιρο άρχισε χθε νέο κύκλο διαπραγματεύσεων, στον οποίο μεσολαβούν η Αίγυπτος και το Κατάρ, με συμμετοχή αξιωματούχων τη Χαμά, που αποσκοπούν να εξασφαλιστούν η αποκατάσταση τη στη Λωρίδα τη Γάζας και η ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνου φυλακισμένου, σύμφωνα με Αιγύπτιο αξιωματούχο. Ανακοχή μια εβδομάδα στα τέλη Νοεμβρίου ήταν αυτή που είχαμε κάποιε ανταλλαγέ. Αναμένουμε πολύ δύσκολε διαπραγματεύσει, όμω η Χαμά είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσει και θέλει να καταλήξουμε σε κατάπαυση του πυρό. Δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου προσκύμνη στο Παλαιστινιακό Ισλαμιστικό Κίνημα. Η Σαουδική Αραβία υποδέχτηκε χθε αξιωματούχου κρατών τη περιοχή για διαβουλεύσει όσον αφορά την κατάσταση στη Λωρίδα τη Γάζα. Το Ριάν τόνισε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι είναι διατεθειμένο να. να ε, ανταλλάξει πρέσβει και διπλωματικές, να έχει διπλωματικέ σχέσει με το Ισραήλ να το αναγνωρίσει δηλαδή μόνον όταν ιδρυθεί κράτο Παλαιστινιακό στα όρια του 67 με την Ανατολική τα κτλ. Αυτά πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Θεωρώ ότι για να ασκηθεί πίεση τώρα στο Ισραήλ, η Χεσμολάχα από το Λίβανο αυξάνει τις, ε, τις ε, δράσεις της εναντίον του Ισραήλ για να πιέσει το Ισραήλ να μην κάνει την επιχείρηση στην ΑΦΑ. Αυτή είναι μια εκτίμηση. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έγιναν περίπου 30 εκτοξεύσεις ρουκετών και βλημάτων από το Λίβανο εναντίον των τομέων ΑΙΝΤ, και ΝΤΑΛΤΟΝ στο Βόρειο Ισραήλ. Δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού, όπω μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο στρατό του Ισραήλ θα αναλάβει δράση πολύ σύντομα στο βόρειο τμήμα τη χώρα, στα σύνορα με το Λίβανο, όπου σημειώνονται καθημερινέ ανταλλαγέ με τη Χεσμολάχ, είχε δηλώσει πρώημερών ο Ισραηλινό Υπουργό Άμυνα Γιώαβ Γκάλαντ. Ο υπουργό ενημέρωσε του στρατιώτε που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα τη Γάζα ότι θα εγκαταλείψουν την περιοχή αυτή για να μετατεθούν στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ, κοντά στο Λίβανο δηλαδή. Σύντομα θα αναλάβουμε δράση. Έτσι οι δυνάμει στο βορρά θα ενισχυθούν, είπε ο Γκάλαντ, προσθέτοντα ότι οι έφεδροι θα αποσυρθούν προκειμένου να προετοιμαστούν για αυτέ τι μελλοντικέ επιχειρήσει. Ο αρχηγό του Ισραηλινού Γενικού Επιτελείου, Χερτσί Χαλεβή ανέφερε πρόσφατα ότι η πιθανότητα ενό πολέμου μέσα στου επόμενου μήνε στο βόρειο τμήμα τη χώρα είναι σήμερα πολύ υψηλότερη από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Τώρα, πάμε στο Χούθη. Νέα πλήγματα είχαμε χθε. Αμερικανικό στρατό ανακοίνωσε τη νύχτα, χθε δηλαδή, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή, ότι χθε τη νύχτα εξαπέλισε νέα πλήγματα στην Ιεμένη, βάζοντα στο στόχαρο, στο στόχαστο τέσσερα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα σκάφη επιφανεία, στη θάλασσα δηλαδή, και επτά πυράβλου κρούζ των ανταρτών Χούθη, που είχαν ετοιμαστεί να εξαπολυθούν εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα τα μη επανδρομένα κατευθυνόμενα σκάφη θαλάσσης και οι πύραυλοι εντοπίστηκαν σε τομείς της ιεμένης ελεγχόμενης από τη Σκούθη και έγιναν άμυση απειλή είπε με ανάρτησή της στο ΙΚΣ η διοίκηση των όπλων δυνάμεων των ΙΠΑ η ΣΕΝΤΚΟΜ που είναι υπεύθυνη για την περιοχή διευκρίνησε ότι τα πλήγματα σε νόμι, ήταν σε νόμιμη άμυνα έγιναν τις 5 το απόγευμα χθες και στι 9 το βράδυ χθες το, Ιε... το ιεμενίτικο σιητικό ενόπλο κίνημα Ανσαραλάχ, πιο γνωστό με το επώνυμο τη οικογένεια των ηγετών Χούθη, εξαπολύει επιθέσει από τον Νοέμβριο και είπαμε ότι εκεί έχει δημιουργήσει σοβαρότητα προβλήματα. Να πούμε επίση το εξή. Είδα μία δήλωση του ηγέτη των δημοκρατικών δυνάμεων τη Συρία, του Μαζλού Μάμπτη ο οποίο ε, τόνισε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πρέπει να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας και δεύτερον ότι το, οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας μετά την πρόθεση των Αμερικ... Δηλωθήσα πρόθεση των Αμερικανών για πιθανή αναχώρησή τους από την περιοχή ότι και πρέπει και αυτοί να δουν το δικό του συμφέρον όπως οι Αμερικανοί λέει αν φύγουν πρέπει... εννοώντα ότι θα πάνε προς κάποια πλευρά στη Ρωσία, στη Συρία δεν ξέρω αν τους εγκαταλείψουν οι Αμερικανοί που αν γίνει αυτό θα είναι μια μεγάλη προδοσία και είναι και ένα μάθημα για αυτούς που εμπιστεύονται. Όλα τα σε ένα καλάθι που λέγαμε, στα δύσκολα θα επικαλεστούν την μεγάλη γεωπολιτική στρατηγική αξία της Τουρκίας θα πούμε εντάξει χάστε ρε παιδιά λίγα νησιά τώρα δεν πειράζει, μην χάσουμε την Τουρκία. Τι είναι να χάσετε κάποια νησιά, τι είναι να χάσουμε εμείς την Τουρκία. Κάντε την πάπια να χάσετε όπως έκανε την πάπια ο Σιμίτης με τα Ήμια. Κάντε και εσείς τώρα κάτι τέτοιο. Ήδη δρομολογήθηκε. Λοιπόν, θυμάστε που βρέθηκαν κάποια έγγραφα απόρριτα στο γραφείο, το προσωπικό γραφείο του Μπάιντεν από τότε που ήταν αντιπρόεδρος, απόρριτα. Για το ίδιο θέμα διώκεται ο Τραμπ. Για το ίδιο θέμα τον απάλαξαν. Αλλά μια απαλλαγή που έχει και πικρή γεύση. Για να δούμε εδώ τι γίνεται τώρα. Απίλαξαν τον Biden εννοώ. Η ικανοποιημένο δήλωσε σήμερα ο Biden για το γεγονό ότι ο ειδικό εισαγγελέα ολοκλήρωσε την έρευνα για τον χειρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων χωρί να το απαγγείλει κατηγορίε, υπογραμμίζοντα ότι το θέμα θεωρείται λήξαν. Πρόκειται για έγγραφα που έφεραν διαβάθμιση άκρο απόρριτο και αφορούσαν την περίοδο που ο Τζο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, τα οποία βρέθηκαν το 2022. Στην κατοικία του στον Τέλαγουαρ και σε γραφείο που χρησιμοποιούσε παλαιότερα. Χάρηκα που είδα ότι κατέληξε το συμπέρασμα που ανέκαθεν πίστευε ότι θα κατέληγε. Ότι δεν θα απαγγελόταν κατηγορίε σε αυτή την υπόθεση και πλέον το θέμα θεωρείται λήξαν. Είπε ο πρόεδρο, των είπα, Μπάιντεν σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Λευκό οίκο. Συνεργάστηκα πλήρω, δεν έθεσα εμπόδια και δεν επιδίωξα χρονοτριβέ. Μάλιστα, ήμουν τόσο αποφασισμένο να παρέχω στον Ειδικό Εισαγγελέα όλα όσα χρειαζόταν που κατέθεσε αυτοπροσώπως επί 5 ώρες σε διάστημα 2 ημερών στις 8 και 9 Οκτωβρίου του 2022 το 2023 ναι το 2023 Παρόλο που το Ισραήλ είχε μόλι δεχθεί επίθεση και βρισκόμουν εν μέσω του χειρισμού μια διεθνού κρίση. Όμω αυτά τα είπε γιατί δεν διάβασε όλε τι σελίδε. Σε κάποια σε μέρο λοιπόν τη έκθεσή του ο, ο ειδικό Αγγελέας, ξέρετε τι λέει. Γράφει κάτι απαξιωτικό για την κρίση και για τη μνήμη του. Γέρο άνθρωπο είναι, λέει τώρα, δεν μπορούσε να θυμάται. Άρα δεν του καταλογίζει πρόθεση και τον απαλλάσσει. Προσέξτε εδώ τι γίνεται τώρα. Συνεστηματικά φορτισμένο ο Βάιντεν αντέκρουσε του ισχυρισμού του, ισχυρισμούς του ειδικού εισαγγελέα. Δεν το είχαν διαβάσει και βγάλανε τα, τα ωραία. Μετά λοιπόν άρχισαν να τον πυροβολούν. Οργισμένο εμφανίστηκε ο πρόεδρο τον είπα Τζο Μπάιντεν για τους του ισχυρισμού του ειδικού εισαγγελέα που εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε απόρριτα έγγραφα ο Βάιντεν σχετικά με τη δυσκολία του να θυμηθεί σημαντικά γεγονότα τη ζωή του. Σε μια ευνηδιαστική ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο Βάιντεν είπε: Η μνήμη μου είναι μια χαρά. Και αντέκρουσε τον ισχυρισμό ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί πότε πέθανε ο γιο του, λέγοντα: Πώ διάολο τολμά να αναφερθεί σε αυτό ο εισαγγελέα, τον οποίο πριν λίγο τον είχαν επενέσει. Ο ειδικό εισαγγελέα του Υπουργείου Δικαιοσύνη, Ρόμπερτ Χουρ, έκρινε ότι ο Βάιντεν είχε κρατήσει ακατάλληλα απόρριτα έγγραφα σχετικά με στρατιωτική και εξωτερική πολιτική, τον είπα στο Αφγανιστάν, ενώ υπηρετούσε ω αντιπρόεδρο. Η καυστική έκταση 345 σελίδων δίδαγμα. Πρώτα διαβάζουμε όλη την έκθεση και μετά βγάζουμε ανακοινώσει στο λευκό οίκο. Εκεί. Ανέφερε ότι η μνήμη του Προέδρου είχε σημαντικού περιορισμού. Τον έβγαλε χαζό τον άνθρωπο, με άνοια. Ο Χουρ πήρε συνέντευξη από τον 89χρονο Πρόεδρο για 5 ώρε, όπω μα το είπαν. Ο Εισαγγελέα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Μπάιντα δεν μπορούσε να θυμηθεί πότε ήταν Αντιπρόεδρο, από το 2009 μέχρι το 2017 ή ακόμα πότε πέθανε ο γιο του το 2015. Ο Biden είπε ειλικρινά, όταν μου έκανα την ερώτηση, αυτό που σκέφτηκα ήταν πω δεν ήταν δική του δουλειά. Δεν χρειάζομαι κανένα να μου το θυμίζει πότε πέθανε ο Μπομπάιντεν, ο γιο μου. Είπε ακόμα, ήμουν πολύ απασχολημένο στη μέση του χειρισμού μια διεθνού κρίση. Ο ειδικό τη Αγγελία κατέληξε, το συμπέρασμα ότι ήταν δύσκολο να καταδικαστεί ο πρόεδρο για κατάλληλο χειρισμό φακέλων, επειδή στη δίκη ο κύριος Μπάιντεν πιθανότητα θα παρουσιαζόταν σε ένα ένορκο, όπω έκανε κατά τη συνέντευξή του, ω συμπαθητικό, καλοπροαίρετο, ηλικιωμένο άνθρωπο με κακή μνήμη. Τον έσφαξε τον άνθρωπο. Το θέμα είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών και οι δημοκρατικοί θεωρούν πρόβλημα την ηλικία του. Δεν τελειώσαμε όμως. Στην ίδια συνέντευξη που τα έχωσε στον ειδικό εισαγγελέα, ξέρετε τι είπε. Προ το τέλο των παρατηρήσεων, ανέφερε κατά λάθο τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπτέλ Φατά Αλ Σίση ω ηγέτη του Μεξικού. Το λάθο απείλησε να υπονομεύσει ολόκληρη την προσπάθειά του να πείσει ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα παρά το 81 χρόνια του. Εκεί που πήγε να τα μπαλώσει, είπε ότι ο Σίση είναι πρόεδρο του Μεξικού. Τώρα, ενώ προχθέ είχε πει, είχε μπερδέψει τον, τον Μακρόν με τον Μιτεράν, Τώρα έχουμε καινούργια γκάφα την Τετάρτη. Λοιπόν, σε δεξίωση στη Νέα Υόρκη με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία, ο Μπάιντεν είπε, μιλούσε για την εισβολή στο Καπιτόλιο. Όταν για πρώτη φορά εξελέγει πρόεδρο, πήγα σε μια συνάντηση των 7 πλουσιωτερών χωρών με του 7 ηγέτε τη Ευρώπη και του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάθισα και είπα, Λοιπόν, η Αμερική επέστρεψε. Και ο, πρόεδρο, και ο πρόεδρος, και Γαλλία της Γαλλίας με κοίταξε και είπε «Για πόσον καιρό, ποτέ δεν, σκέφτηκα, ποτέ δεν, το σκέφτηκα με αυτόν τον τρόπο», είπε ο Biden. Τότε ο μου Κόλ της Γερμανίας με κοίταξε και είπε τι θα λέγατε κύριε Πρόεδρε, αν παίρνατε αύριο το πρωί του London Times και μαθαίνατε ότι χίλιοι άνθρωποι έχουν σπάσει τι πόρτε τις πόρτες του Βρετανικού Κοινοβουλίου και σκότωναν κάποιου κατά την είσοδό του, είπε ο Biden σύμφωνα με το Reuters. Ο Κόλ εντωμεταξύ έχει πεθάνει το 1996. Πότε πέθανε, όχι το 1996, πιο μετά. Αντί για τον κόλλο εννοούσε τη Μέρκελ. Άλλη μία γκάφα. Ε, είχαμε, προχθές έπεσε ένα ε, αμερικανικό ελικόπτερο κάπου στον Καλιφόρνια. Το βρήκαν τελικά πέντε πεζοναύτες νεκροί. Κρίμα. Ο Τραμπ καλπάζει. Καλπάζει, κέρδισε τις παρθένες νήσους, τα πήρε όλα και τα πήρε όλα και στην Νεβάδα Εκεί που κατέβηκε χωρίς, ε, εκεί γίνεται με, με δύο τρόπους η ψηφοφορία, γίνεται με συνελεύσει και με κάλπη. Στην κάλπη δεν κατέβηκε ο Τραμπ, προτίμησε να πάει στις συνελεύσεις. Στην, στην κάλπη κατέβηκε μόνο η Χέιλι, χωρίς αντίπαλο. Πήρε 32% και ο κανένας πήρε 60% τόσο και στις επόμενες μέρες που έγιναν οι, αυτές οι κάουκους, πώς τις λένε οι συνελεύσεις, τα πήρε όλα, σκούπα ο Τραμπ. Άρα δύσκολα να, ε, να υπάρχει, αν δεν μπουν άλλα που ενέφερε ο Αποστολόπουλος, αν δεν του κάνουν άλλα κόλπα, δεν το σταματάνε. Ε, το δε το δικαστήριο τον, τον είπα για την υπόθεση του Κολοράτο που τον απέκλεισε από το ψηφοδέλτιο φαίνεται ότι θα πάει καλά έτσι λέει πάμε να δούμε τώρα επειδή πάει και ο χρόνος να δούμε τι γίνεται με τη Ρωσία ε, το ΝΑΤΟ η Ευρωπαϊκή Ένωση η Δύση είναι σε αναζήτηση στρατηγικής για την Ουκρανία αναφέρεται ότι σύμφωνα με υπολογισμούς η σχέση του πυροβολικού της Ρωσίας με την Ουκρανία είναι 5 προς 1. 5 βλήματα 155 χιλιοστών ρίχνουν οι Ρώσοι, 1 ρίχνουν οι Ουκρανοί, ενώ σύμφωνα με απεσιόδοξες λέει εκτιμήσεις είναι 10 προς 1. Και αυτή την κατάσταση έχουν κατορθώσει οι Ουκρανοί ή προσπαθούν να την εξισορροπήσουν κάνοντας υπερβολική χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών που ε, αν θέλετε ε, αποδυναμώνουν τις επιθέσεις των Ρώσων στο έδαφος. Και όντως γίνονται τέτοιες επιθέσεις. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο εννοούσε η Νούλαντ προχτές που είπε «περιμένουν πορές, πολλές εκπλήσεις των...». Ε... Ε, πάση περιπτώσει είναι μεγάλο θέμα αυτό. Η Ουκρανία σήμερα ανέλαβε την ευθύνη για νυχτερινή επίθεση μία υπαδρομένων αεροσκαφών σε δύο δυρεστήρια πετρελαίου στην... Ε, νότια Ρωσία, εκεί στην περιοχή του Κρασνοντάρ, σε δύο δηληστήρια, λέει ότι έγιναν ζημιές. Επίση, επίσης, η, Ρωσία, η το Ρωσικό Υπουργείο για το ίδιο θέμα λέει ότι εξοδετέρωσαν 19 Ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη σε τέσσερις διαφορετικές περιφέρειες. Δύο στο Κούρσκ, πέντε στο Μπριάνσκ, τέσσερα στο Ορέλ, δύο στο Κρασνοντάρ και έξι στον Εύξενο Πόντο που πήγαιναν προς τα εκεί. Πάντα, μια έγινε. Ε, η ίδια η Ουκρανία, ο Ουκρανικός στρατός δηλώνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εισέλθει μέσα στον αστικό ιστό της πόλης Αυδέευκα. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Είναι μετά το Μπαχμούτ. Αυτή είναι, αυτός είναι ο στόχος. Για μένα είναι πιο σημαντική αυτή η πόλη από τον Μπαχμούτ. Μπορώ να επιβεβαιώσω, ναι, υπάρχουν συγκρούσει εντό τη πόλη, είπε ο εκπρόσωπο του Ουκρανικού στρατού Δημήτριο Λιχόβι στην κρατική τηλεόραση. Ε, ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλη Παράμπας είπε ότι στην Αντίβκα απομένουν πλέον μόνο 941 κάτοικοι από τους 32.000 που είχε η πόλη προπολεμικά η, την πόλη αυτή την είχαν καταλάβει οι Ρώσοι της περιοχής δεν υπάρχουν φιλορώσοι, Ρώσοι είναι οι κάτοικοι που κατοικούν στην περιοχή και άλλοι είναι Ουκρανοί, δεν υπάρχουν φιλορώσοι και φιλοουκρανοί ε, την ανακατέλαβαν οι Ουκρανοί, την οχύρωσαν και από εκεί βομβάρτησαν τον Ντονέτσκ. Γι' αυτό λοιπόν θεωρείται ότι θα είναι μεγάλη επιτυχία των Ρώσων αν την πάνω γιατί θα ασφαλίσουν την πρωτεύουσα μιας περιφέρειας. Ο Ζελένσκι καρατόμισε τον Ζαλούζνη και έβαλε στη θέση του τον αρχηγό του στρατού Ξηράς, τον μέχρι χθες τον 58χρονο στρατηγό Ολεξάνδρ Σύρσκι. Ο Σύρσκι είναι Ρώσος ή τέλος πάντων γεννήθηκε στη Ρωσία. Ε, Καταρχά, ο, Ζαλούζνη, ο, Ζαλέ, ο, Ζελένσκι για να χρυσώσει το χάπι στο Ζαλούζνη το χαρακτήρισε ήρωα της Ουκρανίας για να απορροφήσει τους πολιτικούς κραδασμούς. Ο Ζαλούζνη έχει μεγαλύτερη ε, τον, τον, ε, αποδοχή από τον κόσμο από ότι ο Ζελένσκι. Κατά την άποψη είναι μια παγίδα αυτή για τον Ζελένσκι, δηλαδή έπεσε μέσα γιατί. Γιατί αν τον κρατούσε θα μπορούσε να μπει να φταίει αυτό στι αποτυχίε. Εάν συνεχιστούν οι αποτυχίε, τότε θα πει ο Ζαλούνσκι ότι αν ήμουν εγώ θα πετύχαινα. Και υπεύθυνο είναι ο Ζελένσκι. Είναι μια παγίδα για τον Ζελένσκι αυτή. Ο Μετβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι ο νέο αρχηγό των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων που έχει γεννηθεί στη Ρωσία, δεν λέει άμα είναι Ρώσο ή Ουκρανό, είναι προδότη, ενώ το κρεμίνο δήλωσε ότι ο διορισμό του δεν θα επηρεάσει την έκβαση. Ο Σίρσκι γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1965 στη ρωσική πόλη Βλαντίμιρ που ήταν τότε μέρος της Σοβιετικής Ένωσης. Σπούδασε στην ανώτερη σχολή στρατιωτικής διοίκησης στη Μόσχα μαζί με τους σημερινούς ηγέτες του ρωσικού στρατού. Αυτή είναι τώρα μεταξύ του αδέρφια, ή ξαδέρφια σκοτώνονται. Υπηρέτησε για 5 χρόνια στο Σοβιετικό Σώμα Πυροβολικού και ζει στην Ουκρανία από τη δεκαετία του 1980. Ο Μενδέντεφ είπε κοιτάζοντα το βιογραφικό του νέου επικεφαλή των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, του Σίρσκι, νιώθει κανεί μια αίσθηση μίσου, απαξίωση και απέχθεια. Απέχθεια για έναν άνθρωπο που ήταν σοβιετικό Ρώσο αξιωματικό, Ρώσο αξιωματικό, αλλά έγινε προδότη Μπαντέρα που, που καταπάτησε τον όρκο του και υπηρετεί του ναζί καταστρέφοντα του αγαπημένου του. Άσκα ή η γη κατά τα πόδια του. Το λέει η Μπαντέρα γιατί ο Μπαντέρα ήταν ένας που συνεργάστηκε με τους Ναζί στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το τεράστιο θέμα είναι η... η συνέντευξη που έδωσε ο Πούτιν στον Τάκερ Κάλστον. Αύριο την... με χρόνο θα μιλήσουμε για αυτήν. Απλά να πούμε ότι από ό,τι είδα, μόνο στο Twitter, στον προσωπικό του λογαριασμό, το πρωί είχε εξεντατώσα εκατομμύρια θεάσεις. Καλά αναπαραγωγές και τα λοιπά. Εξεντατώσα εκατομμύρια, προσέξτε, ασύλληπτο έτσι. Και το τελευταίο θέμα Έντονε αντιδράσει έχει προκαλέσει το Βελιγράδι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το οποίο ζητείται η διεξαγωγή ανεξάρτητη έρευνα για τι παρατυπίε που διαπιστώθηκαν σε εκλογέ 17η Δεκεμβρίου στη Σερβία. Στην Τουρκία δεν έγιναν. Γιατί δεν κάνατε, κύριε του Ευρωκοινοβουλίου, 18-18 Τουρκία δεν είναι προσένταξη χώρα. Γιατί δεν κάνατε εκεί ε, διεξαγωγή έρευνα, φοβάστε τον Ερδογάν, έτσι. Ε, η Πρωθυπουργό Άννα Μπρνάμπιτς σε συνέντευξη που έδωσε στην κρατική τηλεόραση παρομοίασε το αίτημα του Ευρωκοινοβουλίου με το τελεσίγραφο που έστειλε στη Σερβία το 1914 η Αυστρογγαρία όταν απαιτούσε να γίνει έρευνα, η ίδια έρευνα από ξένους για εμπλοκή της Σερβίας στη δολοφονία του διαδόχου Φερδινάρδου στο Σεράγιο που ήταν η φλόγα που οδήγησε στην... στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αρνητική απάντηση του Βεργαδίου τότε αποτέλεσε αφορμή για να κηρύξει πόλεμο στη Σερβία, στην Ουγγαρία και να ξεκινήσει ο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπενθύμισε η Άννα Μπρνάμπιτς. Χάσαμε τότε το μισό ανδρικό πληθυσμό γιατί υπερασπιστήκαμε την κυριαρχία μα. Εγώ δεν έχω σκοπό να ζητήσω την έγκριση αυτού του ψηφίσματο. Θα ήθελα να δω κάποιον να έρχεται να μου ζητάει κάτι τέτοιο. Καλά, δίνει μήνυμα τώρα στον Βούτσι, μάλλον. Εάν από εμένα ω πρωθυπουργό, έστω και με τεχνική, τεχνική εντολή, κάποιο ζητήσει να επιτρέψω διεθνή έρευνα στη χώρα μου, πιστέψε με, θα παρατηθώ εκείνη τη στιγμή. Τώρα τι να πούμε για μένα, δεν ξέρω λεπτομέρειε, δεν, δεν αλλά επέλεξα να το δούμε αυτό το θέμα για να έχουμε μια εικόνα τη στάση μια γυναίκα πρωθυπουργού. Τι ήθελα να έχουν οι άντρε που φορούν και παντελόνια. Μπράβο τη. Επαναλαμβάνω, δεν μπαίνω στην ουσία. Αλλά μια στάση λέει: Εγώ κοίταξε, αυτό θα το, θεωρω... θα το, θεωρήσω ό,τι έγινε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Εγώ θα παρατηθώ Μπράβο στην Άννα. Mm -hmm. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα να είστε όλοι και όλοι καλά και δόξα στην ελληνική γλώσσα και σε αυτούς που την υπερασπίζονται. Το έχω ξαναπεί αυτό το κράτος όπως ξεκίνησε και όπως επεκτάθηκε και έφτασε στα σύνορά του αυτό το οφείλει στους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς και τους στρατιώτες που έδωσαν τη ζωή τους. Φυσικά και στις οικογένειες που τους στήριξαν. Και ασφαλώς και σήμερα οφείλουμε την, ή τέλο πάντων προσδοκούμε ότι η παντων προσδοκουμε οτι η ασφαλεια της χώρας μας είναι από τους αξιωματικούς στρατιώτες κτλ. Πιστεύω όμως ότι οι σύγχρονοι ήρωε και οι σύγχρονοι μαχητέ σε αυτό το κράτο είναι οι δάσκαλοι και οι φιλόλογοι. Αυτοί είναι που μάχονται για να κρατήσουν όρθια τη γλώσσα, την ιστορία, την ιστορική, παύλα, εθνική μας συνείδηση. Δάσκαλοι και φιλόλογοι. Ζήτω δόξα στην ελληνική γλώσσα, δόξα σε αυτούς που την υπερασπίζονται και την υπηρετούν. Καληνύχτα.